Θα ακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, τι δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τη Βόνη. Meine Prognose ist, dass eine hinreichende Mehrheit der Gläubiger. Η πρόγνωσή μου είναι ότι μια επαρκής πλειοψηφία ομολογιούχων θα αποδεχθεί την προσφορά. Χρειαζόμαστε μια πλειοψηφία 2/3. Τότε η Ελλάδα μπορεί και θα το κάνει μέσω της πλειοψηφικής απόφασης των επενδυτών να καταστήσει δεσμευτική τη συμφωνία και για τους υπόλοιπους. Το πρωί της Παρασκευής θα δούμε εάν θα έχει επιτευχθεί ο στόχος. Είμαι αισιόδοξος. Κώστα Σημεωνίδη, στην ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, να μας μεταφέρεις και τις εκτιμήσεις που υπάρχουν στη Γερμανία, Κώστα. Καλό απόγευμα από τη Βόνη Λίδα. Κυρίες και κύριοι, παρόμοιες οι εκτιμήσεις όπως τις ακούσαμε πριν από λίγο και από τον Νίκο. Ακούσαμε και τον κύριο Σόιμπλε στο βίντεο να εκφράζει την αισιοδοξία του για την επιτυχή κατάληξη του PSI. Θα πρέπει όμως να σου πω ότι σήμερα εξέφρασε αμφιβολίες ο Ολλανδός ομόλογός του, ο κύριος De Jonge, ο οποίος μιλώντας στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο είπε ότι δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις, χαρακτηρίζοντας μάλιστα δικαιολογημένες τις ανησυχίες που υπάρχουν και εκφράζονται για ακόμη και αποτυχία του προγράμματος, όπως είπε. Και θα πρέπει να σου πω, Λίδα, ότι τις αμφιβολίες αυτές συμμερίζεται και ο επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου της Γερμανικής Τράπεζας Επενδύσεων, της KfW. Ο κύριος Σρόντερ, λοιπόν, έκανε σήμερα λόγο για μηνύματα από τις αγορές τις τελευταίες ώρες που θέλουν τη συμμετοχή να μην φτάνει τα επιδιωκόμενα επίπεδα. Έχουμε στροφή, είπε, στις εκτιμήσεις των αγορών για την εξέλιξη του PSI, για να προσθέσει ότι υπάρχει ανησυχία να μην επιτευχθεί καν η πλειοψηφία των 2/3 στην οποία αναφερθήκατε για την ενεργοποίηση των λεγόμενων CACs. Εκεί, Λίδα, έγκυται τώρα το στοίχημα για πολλούς αναλυτές εδώ στη Γερμανία, που θεωρούν σχεδόν ανέφικτο το στόχο να φτάσει η συμμετοχή στον αρχικό στόχο του 90%, και ως εκ τούτου θεωρούν πλέον δεδομένη την ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικής δράσης, εφόσον βέβαια πληρούνται οι προϋποθέσεις. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Σημεωνίδη.